Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Κεραμιών παρουσιάστηκε επισήμως σήμερα από τον Δήμο Χανίων στους κατοίκους της περιοχής. Ο Δήμαρχος Τάσος Βάμβουκας έκανε λόγο για ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο. Αυτό το οποίο τέθηκε σε πρώτη προτεραιότητα από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή ήταν να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς τα γενικά πολεοδομικά σχέδια. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο πλέον του Δήμου Χανίων είναι ολοκληρωμένο, περιλαμβάνει όλες τις περιοχές με αυτή τη μεγάλη επιτυχία που είχαμε να εντάξουμε τα Κεραμιά και βαίνει προς ολοκλήρωση και υπολογίζουμε το 2017 επιτέλους μετά από πολλές δεκαετίες καθυστερήσεων να αποκτήσει ο Δήμος μας ένα γενικό πολεοδομικό. Ένα εργαλείο δηλαδή, στη γεωλεξία ανάπτυξη, ένα εργαλείο που πραγματικά βοηθάει τους πολίτες να ξέρουν ποια είναι η περιουσία τους, πώς μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν, να μπορέσουμε να φτιάξουμε με καλύτερο τρόπο και να διευθετήσουμε οτιδήποτε αφορά τον δημόσιο χώρο. Ο κύριος Βάμβουκας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο έργο που έχει επιτελέσει η νέα Δημοτική Αρχή στην οργάνωση της πολεοδομίας του Δήμου Χανίων. Ένα άλλο εξαιρετικό που έγινε στις ημέρες που κυβερνούμε αυτό το Δήμο είναι η μεταφορά του αρχείου και η συγκέντρωσή του εδώ στο κτίριο της Ούδας, στο κτίριο της πολεοδομίας. Όλοι γνωρίζουμε την προβληματική παραμονή αυτού του αρχείου επί πολλές δεκαετίες στα παλιά κτίρια της νομαρχίας, σε εντελώς ακατάλληλους χώρους, σάπιζε στην κυριολεξία του αρχείου, ήταν σχεδόν αδύνατο πολλές φορές να βρεις αυτό που έψαχνες. Έχει γίνει από τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον απερχόμενο και από την υπηρεσία, μια πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτή η δουλειά βέβαια πρέπει να συνεχιστεί, ούτως ώστε όλο το αρχείο, από όλα τα σημεία που είναι διασκορπισμένο, να συγκεντρωθεί εδώ στην περιοχή της Ούδας. Και υπάρχει ένας σχεδιασμός γι' αυτό, για να ολοκληρωθεί. Σημειώνεται τέλος ότι σήμερα ανέλαβε και επισήμως τα καθήκοντά του ως πολιτικός προϊστάμενος της πολεοδομίας ο Αντιδήμαρχος Χανίων Γιάννης Μαράκης στη θέση του Αντιδημάρχου Γιώργου Φραγκεδάκη.